Μια διαφορετική επιστολή έχουμε σήμερα, από αυτές τις οποίες δεν με έχετε συνηθίσει. Διαρωτάτε μια φίλη αν είναι προβληματικός ο τρόπος σκέψης της, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα να μην ερωτεύεται εύκολα. Αγαπημένη μου Θέκλα, πόσο μας βοηθάς και πόσο χαίρομαι που σε βλέπω χαρούμενη και τόσο όμορφη στο όμορφα Χανιά. Ευχαριστώ πολύ. Έγραψα το παρακάτω κείμενο πριν λίγες μέρες, αλλά δίστασα να το στήσω. Και μετά το σημερινό vlog, πώς ξεπερνάω το φόβο της μοναξιάς, βλέπω ότι περιγράφω μάλλον το άλλο άκρο. Το κείμενο ήταν το εξής. Θέκλα μου, θέλω να μοιραστώ μαζί σου ακόμα κάποιους προβληματισμούς μου. Πέρασα κι εγώ, όπως τόσος κόσμος τελικά, από σχέσεις που δεν ήταν καλές, που υπέφερα πολύ και είχαν και ως αποτέλεσμα, εκτός από τη στενοχώρια, να αποκτώ κάθε φορά και θέματα με τον εαυτό μου. Αυτό ξαναπέστο, όταν μπαίνουμε και παραμένουμε σε σχέσεις που δεν είναι καλές, αποκτούμε και θέματα με τον εαυτό μας κάθε φορά, δεν λύνουμε τα προβλήματά μας, προσθέτουμε κι άλλα. Τελικά μετά από πολύ άσχημες φάσεις, με πολλή δουλειά και με βοήθεια, κατάφερα να νιώθω καλά και να έχω δημιουργήσει μια γεμάτη ζωή που με ικανοποιεί πολύ. Χαίρομαι. Σχέση δεν έχω. Και έρχομαι στα ερωτήματα. Νιώθω ότι είμαι μια χαρά, πολύ καλά. Μήπως όμως είναι ο φόβος μου από τα βιώματά μου, μην ξαναχάσω την ισορροπία μου, μην ξαναδιαταραχθεί άσχημα η ζωή μου και γι' αυτό δεν μου λείπει σχέση. Και μετά. Στο παρελθόν είχα υπάρξει θύμα της pop κουλτούρας, της καψούρας κλπ. Το έχω απομυθοποιήσει αυτό. Μπράβο. Σε συνδυασμό με τις κόκκινες σημαίες που αναβοσβήνουν μπροστά μου πια όταν γνωρίζω ανθρώπους. Μήπως με όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να ερωτευτώ κάποιον άνθρωπο? Θυμήθηκα εχθές τη μαγεία εντός εισαγωγικών που ένιωθα όταν πρωτοερωτευόμουν κάποιον. Αλλά ειλικρινά νιώθω ότι ίσως κανείς πια δεν μπορεί να με εγωιτεύσει. Αλλά επίσης ότι κανείς δεν αξίζει να διακινδυνέψεις να αλλάξεις τη ζωή σου, γιατί η πλειοψηφία των ανδρών θέλουν να τους αφιερώνεις και σχεδόν όλη σου τη ζωή. Είναι προβληματικός ο τρόπος σκέψης μου? Μάλλον έχω πολλή δουλειά ακόμα μπροστά. Δεν είναι προβληματικός ο τρόπος σκέψης σου. Είναι υγιής ο τρόπος σκέψης σου. Και μην ανησυχείς, με αυτόν τον τρόπο σκέψης, όταν συναντήσεις έναν άνθρωπο ισορροπημένο και κατάλληλο για τη δημιουργία μιας ισορροπημένης, υγιούς και πνευματικής ερωτικής σχέσης, και θα ερωτευτείς και θα θελήσεις να αλλάξεις κάποια στοιχεία από την καθημερινότητά σου, προκειμένου να προσκαλέσεις τον νέο σύντροφο, τον έρωτα και την αγάπη στη ζωή σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις πάρει τα μαθήματα από τα παθήματα του παρελθόντος. Είναι ίδιον, είναι χαρακτηριστικό των ευφυών ανθρώπων και των πνευματικών ανθρώπων να αναστοχάζονται τη ζωή τους, να αναστοχάζονται τις σχέσεις τους, το παράδειγμα αυτό, στην περίπτωση αυτή, και να παίρνουν όσα μαθήματα μπορούν να πάρουν από αυτά που έχουν ζήσει. Εσύ έχεις μάθει ξεκάθαρα ότι σε προβληματικές σχέσεις όχι μόνο δεν βρίσκεις την ευτυχία, αλλά το αντίθετο. Ταλαιπωρείσαι, δυστυχείς. Και αποκτάς και νέα ψυχολογικά προβλήματα από αυτές τις προβληματικές σχέσεις που μετά που θα τις τελειώσεις πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτά. Χαλάς την ισορροπία σου. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο πνευματικό μάθημα που έχεις πάρει. Να μην σκορπίζεις τον εαυτό σου δεξιά και αριστερά, προσδοκώντας μέσα από τη δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης να βρεις κάτι καλύτερο για σένα, γιατί στην πραγματικότητα αναγνωρείς τις κόκκινες σημαίες και πέφτεις με τα μούτρα σε ένα νέο έρωτα, το πιο πιθανό είναι να κάνεις ζημιά στη ψυχή σου, να χειροτερέψεις τη ζωή σου και όχι να τη βελτιώσεις. Άρα βρίσκεσαι σε ένα πολύ καλό χώρο τώρα, που έχεις πάρει τα μαθήματα, έχεις καταφέρει να χτίσεις μια ισορροπημένη ζωή με σένα, με τον εαυτό σου. Υποθέτω, δεν το γράφεις, αλλά υποθέτω ότι σε αυτή σου τη ζωή υπάρχουν και δραστηριότητες, υπάρχουν και υγιείς σχέσεις με άλλους ανθρώπους στη ζωή σου, φιλίες, συνεργασίες. Υπάρχει η ανθρώπινη σύνδεση, δεν υπάρχει όμως η ερωτική σύνδεση.
όταν ένας άνθρωπος δεν είναι ερωτευμένος, δεν μπορεί παρά να ερωτευτεί κάποια στιγμή. Μην ανησυχείς. Θα ερωτευτείς. Πότε θα ερωτευτείς? Θα ερωτευτείς όταν συναντήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι διατεθειμένος να μοιραστεί τη ζωή του μαζί σου, να μοιραστείτε μαζί τη ζωή σας, όχι εσύ να του αφιερώσεις όλη σου τη ζωή. Αυτό που λες ότι περισσότεροι άντρες θέλουν να τους αφιερώσεις όλη τους τη ζωή, δεν σημαίνει πως αυτό είναι και το χαρακτηριστικό μιας υγιούς, ισορροπημένης ερωτικής σχέσης. Ίσα-ίσα είναι το χαρακτηριστικό που είχαμε δει στο χθεσινό βλόγο. Της κοπέλας η οποία γνώρισε έναν άνδρα, ο οποίος είχε ως βασικό χαρακτηριστικό το ύψος που της έκανε, αλλά δεν της έκανε στις αρχές και στις αξίες, που αυτός ο άνθρωπος ήθελε την κοπέλα αυτή να αλλάξει τη ζωή της όλη, προκειμένου να του ταιριάξει και προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πραγματικά ερωτευμένος μαζί σου, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αξιόλογος για να γίνει σύντροφός σου, δεν θα σου ζητήσει να του αφιερώσεις τη ζωή σου. Θα σου ζητήσει και θα του ζητήσεις να μοιραστείτε μαζί τη ζωή σας. Και φυσικά, στη δημιουργία μιας νέας κοινής ζωής, και ο ένας και ο άλλος σύντροφος θα κάνει κάποιες αλλαγές στον τρόπο ζωής του, προκειμένου να βάλει τον έρωτα και την αγάπη στη ζωή του, να υποδεχθεί τον έρωτα και την αγάπη στη ζωή του. Είναι πολύ διαφορετικό σημείο ξεκινήματος μιας σχέσης το να καλωσορίσεις την αγάπη στη ζωή σου, το να καλωσορίσεις τον νέο άνθρωπο στη ζωή σου, από το να αποφασίσεις ότι όλη σου τη ζωή θα την αφιερώσεις στον άλλο. Ή να δεχθείς την πρόσκληση, πρόκληση του άλλου να του αφιερώσεις τη ζωή σου. Μη φοβάσαι. Δεν είναι ότι δεν ερωτεύεσαι, απλώς πλέον δεν παραμυθιάζεσαι. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ υγιές. Βρίσκεσαι σε ένα πολύ καλό σημείο στη ζωή σου, το οποίο πλέον δεν πιστεύεις σε παραμύθια. Ότι ο έρωτας από μόνος του μπορεί να σου φέρει την ευτυχία. Ότι το να μπεις σε μια ερωτική σχέση ανεξαρτήτως του με ποιον άνθρωπο θα μπεις σε αυτή την ερωτική σχέση, με ποια στοιχεία, με ποια χαρακτηριστικά θα έχει αυτός ο άνθρωπος, ανεξαρτήτως τον ταιριάζεται ή όχι ουσιαστικά, ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά, ότι αυτό θα καλυτερεύσει τη ζωή σου. Δεν παραμυθιάζεσαι πλέον. Μπορεί να φοβάσαι ότι δεν πρόκειται να ερωτευτείς. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Στο βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», το οποίο το έχουμε διαβάσει στη συμμετοχή και το έχουμε συστήσει για να το διαβάσουμε όλοι όσοι έχουμε θέματα συνεξάρτησης, στα τελευταία κεφάλαια μιλάει για τις γυναίκες εκείνες οι οποίες μετά που έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα του να αγαπούν πολύ, δυσκολεύονται να διαχειριστούν μια νέα ερωτική σχέση, γιατί είναι μαθημένες να τα δίνουν όλα τυφλά και να προχωρούν μηχανικά, ψυχαναγκαστικά σχεδόν, στη δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης, όπου να δίνουν άσκεφτα και άκρητα όλο τον εαυτό τους και χωρίς να εξετάζουν τι πραγματικά θέλουν, τι πραγματικά επιθυμούν, να πραγματικά γουστάρουν να είναι με κάποιον άνθρωπο, να συνειδητοποιούν κάθε κομμάτι δοσήματος που δίνουν σε αυτή τη νέα σχέση. Και στο βιβλίο εκείνο μιλάει για τους τρόπους με τους οποίους μια γυναίκα που έχει αποθεραπευτεί από τη συνεξάρτηση ή ένας άνθρωπος που έχει αποθεραπευτεί από τη συνεξάρτηση μπορεί να μάθει σταδιακά, σαν να είναι κάτι καινούριο στη ζωή του, σαν να είναι στην ουσία πρωτάρης ή πρωτάρα στις ερωτικές σχέσεις, να προχωρεί στο να γνωρίσει, να συνδεθεί και να δώσει κάποια πράγματα. Δεν είναι καλή ιδέα να δίνουμε τον εαυτό μας άκρητα. Δεν είναι καλή ιδέα να δίνουμε με τα μούτρα σε μια νέα γνωριμία χωρίς να εξετάζουμε τη συμβατότητα με τον άλλο τον άνθρωπο. Και είναι φυσιολογικό να προβληματιζόμαστε προτού βγούμε από το comfort zone μας, προτού βγούμε από τη ζώνη ασφάλειάς μας, που στην περίπτωση τη δικιά σου η ζώνη ασφάλειάς σου είναι η μοναχικότητα σου την οποία έχεις καταφέρει να αποκτήσεις και να επιτύχεις. Είναι φυσιολογικό να το σκέφτεσαι διπλά και τριπλά. Όμως ο έρωτας από μόνος του, ο γνήσιος έρωτας, ο αυθεντικός ο έρωτας έχει τέτοια ορμή που θα σε ταρακουνήσει και θα το κάνεις με την όρεξή σου
να βγεις από τη ζώνη ασφάλειας σου. Το γεγονός ότι δεν ερωτεύεσαι εύκολα δείχνει ακριβώς ότι προφανώς έχεις θεραπευτεί από τη συνεξάρτηση και λειτουργείς ως ένας άνθρωπος ισορροπημένος, ως ένας άνθρωπος που αγαπάει και εκτιμάει τον εαυτό του, ως ένας άνθρωπος που δεν έχει κάποιο ψυχοπαθολογικό λόγο για να δοθεί υπερβολικά, που δεν περιμένει τον έρωτα να τον ολοκληρώσει και που ζει τη ζωή του συνειδητά. Άρα φίλοι μου, δεν έχεις πρόβλημα, αντιθέτως βρίσκεσαι σε ένα υγιές σημείο της ζωής σου. Απόλαυσέ το και μην ανησυχείς. Όταν έρθει στη ζωή σου ο κατάλληλος άνθρωπος, ο ταιριαστός για τη δημιουργία μιας ισορροπημένης φυσιολογικής ερωτικής σχέσης, τότε θα βγει από μέσα σου η κινητοποίηση, θα βγει από μέσα σου η δυναμική εκείνη η οποία θα σε ξεκουνήσει. Δεν θα σε ταρακουνήσει. Θα σε ξεκουνήσει από τη ζώνη ασφάλειας στην οποία βρίσκεσαι. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πνευματικός άνθρωπος και σεβαστικός άνθρωπος και κατάλληλος για ερωτικός σύντροφος, αυτός ο άνθρωπος θα σε σεβαστεί και θα σεβαστεί ότι θέλεις το χρόνο σου για να μπεις στη διαδικασία της ερωτικής σύνδεσης. Και εδώ θέλω να διαβάσω ένα email που μου στείλε μια φίλη από την Αμερική, η οποία παρακολουθεί πολύ συχνά το κανάλι μας και είναι μια γυναίκα λόγια, εξαιρετικά μορφωμένη, η οποία μου έχει γράψει την άποψή της. Ένα λεπτό, το έχω δώσει στο κινητό. Μου έχει γράψει την άποψή της σχετικά με τη μοναχικότητα και τη δημιουργία ερωτικής σχέσης και μου γράφει τα ακόλουθα. Αγαπημένη μου Θέκλα, ξέρω ότι το μήνυμα μου σε βρίσκει καλά, σε βλέπω και σε ακούω. Είμαι και εγώ πολύ καλά και αντιμετωπίζω τη ζωή κατάματα. Μου αρέσει αυτός ο αγών. Θα ήθελα να σου πω ότι δεν διαφωνώ με τις αρχές των όσων λες. Όμως πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχοντας χτίσει αυτοεκτίμηση και αυτοσεβασμό, ωφελείται περισσότερο από την ερωτική συναναστροφή σε σχέση με τη μοναχικότητα. Γιατί η εμπειρία με τον άλλον βαθαίνει και πλαταίνει το είναι μας, δείχνοντας μας καταστάσεις που ο καθρέπτης του είναι μας δεν μπορεί να μας δείξει. Με ενδιαφέρει και ο άλλος ως καθρέφτης και συμφωνώ ότι μια τέτοια έκθεση απαιτεί δυνατούς παίχτες. Και για να διασαφηνίσω, πιστεύω στη χρυσή τομή μοναχικότητας και ερωτικής συναναστροφής. Στα 50 μου απολαμβάνω πολύ τη μοναχικότητά μου, αλλά κρατώ και την ερωτική συνομιλία ανοιχτή, εξερευνώντας τη ζωή. Και της έγραψα εγώ ότι είναι πολύ ωραία διατύπωση που έγραψες και μου λέει «Χαίρομαι που βρήκες όμορφη τη διατύπωση, υποθέτω και το περιεχόμενό της, βεβαίως». Η επιδίωξη του ουράνιου έρωτα, και αναφέρει στο συμπόσιο του Πλάτωνος προφανώς, είναι μια δημιουργός ανωδική δύναμη που οδεύει προς την ολοκλήρωση του βέλτιστου είναι. Και με αυτές τις πολύ όμορφες σκέψεις και όμορφα διατυπωμένες και όμορφες σε περιεχόμενο της φίλης που μας παρακολουθεί από την Αμερική, κλείνουμε αυτό το βίντεο. Δεν είναι κακή ιδέα. Δεν είσαι σε κακό σημείο τώρα που δεν ερωτεύεσαι εύκολα και απολαμβάνεις τη μοναχικότητα σου. Αντιθέτως, βρίσκεσαι στην καταλληλότερη αφετηρία για να εναγκαλιστείς και να υποδεχθείς τον έρωτα στη ζωή σου και να τον αντιληφθείς ότι είναι ο έρωτας όταν αυτός θα έρθει. Σου το εύχομαι ολόκαρδα.